Χαίρετε αγαπητοί φίλοι. Πάντα χαιρόμεθα όταν ερχόμαστε σε επαφή για την Ορθοδοξία μας. Μηνύματα τα οποία μας δίνουν δύναμη, πίστη, κουράγιο και ελπίδα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα σπουδαίο, για την Πεντηκοστή. Όλοι ακούμε τη λέξη Πεντηκοστή, τη γιορτάζουμε την Πεντηκοστή, μάλιστα κάνουμε και τις τρεις προσκυνήσεις μες στην Εκκλησία. Πολλοί λένε της Γονατιστής, Κυριακή της Γονατιστής. Είναι η Πεντηκοστή λοιπόν η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Λέγεται Πεντηκοστή, διότι ακριβώς 50 μέρες μετά το Πάσχα, μετά την Ανάσταση του Κυρίου, 7 εβδομάδες, 7-7-49, συν μία η Κυριακή, 50 μέρες. 50 μέρες λοιπόν μετά την Ανάσταση. Τι γίνεται, κάποιο γεγονός σπουδαίο συνέβη. Και βέβαια είναι πολύ σπουδαίο το γεγονός αυτό που συνέβη, για τον απλούστατο λόγο ότι το είχε πει ο ίδιος ο Κύριος. Τους είπε, εγώ θα φύγω από τον κόσμο, αλλά δεν θα σας αφήσω μόνους. Θα στείλω τον Παράκλητο, θα στείλω το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα σας υπενθυμίσει, θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, και βέβαια αυτό και έγινε. Δεν μπορούσε παρά να γίνει αυτό που είχε προείπει στους μαθητάς ο Κύριος. Να λοιπόν που σήμερα μιλάμε για την Πεντηκοστή, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, του Τρίτου Προσώπου της Θεότητος. Σπουδαία ημέρα η Πεντηκοστή. Γιορτάζεται πανηγυρικά. Γιορταζότανε παλιότερα και στους Εβραίους, με μια άλλη έννοια. Η Πεντηκοστή αληθινή είναι αυτή των Ορθοδόξων, ημών των Χριστιανών, η οποία σημαίνει την κάθοδο του Θεού στον κόσμο, του Αγίου Πνεύματος. Μια προσευχή που κάνουμε, Βασιλεύ Ουράνιε Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσευχή που απευθύνεται προς τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν έχουμε το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος, τον Παράκλητο, ο οποίος έρχεται στην Πεντηκοστή και επισκέφτεται τη γη. Επισκέφτεται πρώτα τους Αποστόλους και μαθητάς του Χριστού μας, οι οποίοι είναι συναγμένοι στο Υπερό. Περιμένουν ομοθυμαδών, λέει, όλοι μαζί με ένα πνεύμα, περιμένουν. Τι περιμένουν, την επαγγελία του Κυρίου, αυτό που τους είχε πει ο Κύριος, ότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Και πράγματι, το πρωί της Κυριακής αυτής, της Πεντηκοστής ημέρας μετά την Ανάσταση του Κυρίου, έχει μεσολαβήσει η Ανάληψη, η οποία είναι 40 μέρες μετά την Ανάσταση. Έχουμε Ανάσταση, 40 μέρες μετά Ανάληψη και 10 μέρες ακόμα, 50 μέρες η Πεντηκοστή. Τι γίνεται, μια βοή ανέμου ακούγεται στην Ιερουσαλήμ. Ισχυρού σφοδρού, λέει το Ευαγγέλιο, σφοδρός άνεμος έπνευσε, βοή. Και μετά το Άγιο Πνεύμα εισήλθε στο Υπερό, αφού πέρασε και διέσχισε όλη την Ιερουσαλήμ και κάθισε πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων, των 11 μαθητών του Χριστού, εκτός του Ιούδα βέβαια, και της Παναγίας, της Θεοτόκου, μητρός του Κυρίου, κάθισε γλώσσα φωτιάς πάνω από το κεφάλι τους. Αυτή η γλώσσα φωτιάς μπορεί να τη δει κανείς στη βυζαντινή εικονογραφία, πώς είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία, ιστορημένη, ζωγραφισμένη. Αυτές οι γλώσσες της φωτιάς είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο φωτίζει τους Αποστόλους και από αγράμματος ψαράδες αλλοιείς τους μετατρέπει στους σοφούς της ανθρωπότητος, σε εκείνους που σαγίνευσαν, δηλαδή έπιασαν μέσα στο δίκτυ τους, τη σαγίνη τους, στο δίκτυ τους, όλη την ανθρωπότητα. Τους πιο μεγάλους σοφούς τους έπιασαν ψάρια στο δίκτυ τους οι Απόστολοι. Και είναι γεγονός ότι όλοι οι μεγάλοι σοφοί της ανθρωπότητας εκθίασαν το αποστολικό έργο και ειδικά τη συγγραφή των τεσσάρων Ευαγγελίων, την οποία την είπαν ανυπέρβλητη, ανώτερη πάσης ανθρωπίνης θεωρίας και σκέψεως. Έδωσε λοιπόν στους αγραμμάτους το Πνεύμα του Άγιο ο Κύριος.
για να κατεσχύνει τους σοφούς του κόσμου και να τους πει ότι εγώ μπορώ να φωτίσω ένα γράμματο, ένα νήπιο, έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να βάλει την υπογραφή του και να τον κάνω σοφό. Έστειλε λοιπόν τον Παράκλητο που τους θύμισε τα πάντα, που τους έδωσε δύναμη, που τους έδωσε σοφία και γλώσσες. Γλώσσες πολλές, γιατί μίλησαν αμέσως σε πολλές φυλές. Σε Μίδους, Πάρθους, Ελαμίτες, Κυπρίους, Άραβες. Δηλαδή μίλησαν ελληνικά, αραβικά, ελαμίτικα, τη γλώσσα των Πάρθων, την γλώσσα των Σύρων. 18 γλώσσες μας αναφέρει ότι μίλησαν οι Απόστολοι όταν κατέβηκε το Πνεύμα το Άγιο την Πεντηκοστή. Τους έδωσε θεραπευτική δύναμη, δύναμη να κάνουν θεραπείες. Όπως σχεδόν και ο Κύριος δύναμη να κάνουν θεραπείες, τώρα ολοκληρώνεται αυτή η θεραπευτική τους δύναμη μέσω του Παρακλήτου, του Πνεύματος της Αληθείας. Είναι σοφοί, είναι θεραπευτές, είναι Απόστολοι και βγαίνουν στο έργο, το μεγάλο έργο, το μέγα έργο, να συνεχίσουν δηλαδή το αποστολικό έργο του Κυρίου. Πρώτος κορυφαίος διδάσκαλος ανθρωπότητος, ο Ιησούς Χριστός έχει τους μαθητάς τώρα, οι περισσότεροι όπως είπαμε απλοϊκοί, αλλοιείς, ψαράδες, να συνεχίσουν το μέγα αυτό έργο της διασώσεως των ψυχών των ανθρώπων. Φανταστείτε λοιπόν τι δύναμη πήραν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορούν με τόση σοφία να αντιμετωπίσουν τους σοφούς, τους ηγεμόνες, τους βασιλείς, να θεραπεύουν, για να πείθουν τον κόσμο μέσω των θεραπείων, να κάνουν θαύματα, σημεία και τέρατα ποιούσαν οι Απόστολοι μέσω της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Να έχουν τόσο ακλόνητη πίστη, ούτως ώστε να τους κλείνουν φυλακές, να τους ραπίζουν, να τους ελεηνολογούν, να τους κάνουν βασανιστήρια και αυτοί να ανθέξουν. Να μαρτυρήσουν βεβαίως, οι περισσότεροι σταυρώθηκαν από τους Αποστόλους, άλλοι το ξεύτηκαν όπως ο Θωμάς, άλλοι σταυρώθηκαν χιαστοί όπως ο Απόστολος Ανδρέας, ανάποδα ο Απόστολος Πέτρος, απεκεφαλίστη ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Να λοιπόν, πόσα πράγματα τους έδωσε εκείνη τη μέρα, η Πεντηκοστή ημέρα, μέσω του Αγίου Πνεύματος. Έκστασης έπεσε σε όλους τους παρευρισκομένους μας, λέει το Ευαγγέλιο. Έκστασης έπεσε πάνω τους, ήταν σαν εκστατική, σαν να βλέπαν ένα όραμα. Και δέχτηκαν όλες αυτές τις ευεργεσίες του Αγίου Πνεύματος. Ήταν ανάγκη να τις δεχτούνε, γιατί είχαν, όπως είπαμε, βαρύ αποστολικό έργο να εκτελέσουν. Οι Πάρθοι, οι Μίδοι, οι Ελαμίτες, οι Μεσοποτάμοι, οι Ιουδαίοι, οι Καπαδόκες, Πόντιοι, Φρύγοι, Αιγύπτιοι, Λίβοι, Κυριναίοι, Ρωμαίοι, Κρητικοί, Άραβες, άκουγαν στη γλώσσα τους τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Ένα πραγματικά μέγα θαύμα συνετελέστηκε εκείνη την ώρα. Άρχισαν να μιλάν τις γλώσσες όλων των παρευρισκομένων εκεί στην Ιερουσαλήμ. Και όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, η πράξη των Αποστόλων, οι Ιουδαίοι είπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μεθυσμένοι. Βέβαια, εκείνοι που άκουγαν τις γλώσσες, ας πούμε, οι κριτικοί που άκουγαν ελληνικά και οι πόντιοι που άκουγαν ελληνικά τη γλώσσα τους, τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, ξέραν ότι δεν ήταν μεθυσμένοι. Ένας μεθυσμένος δεν μπορεί να μιλήσει μια γλώσσα και μάλιστα σε τέλειο βαθμό όπως τη μίλησαν οι Απόστολοι. Όμως οι Ιουδαίοι που δεν καταλάβαιναν αυτές τις γλώσσες είπαν ότι είσαστε μεθυσμένοι. Και ανέλαβε ο Πέτρος να εξηγήσει και να πει: άνδρες Ιουδαίοι, δεν είμαστε μεθυσμένοι, διότι είναι δεκάτη ώρα πρωινή και δεν βάζουμε τίποτα στο στόμα μας, δεν έχουμε βάλει τίποτα στο στόμα μας μέχρι τις ώρες αυτής, σύμφωνα με τον νόμο μας. Επομένως, δεν έχουμε πιει ούτε κρασί που λέτε ότι είμαστε μεθυσμένοι από γλυκό κρασί. Και βέβαια ακολουθεί η πρώτη ομιλία του Πέτρου, η οποία είναι καταπληκτική ομιλία. Θα ασχοληθούμε σε μια εκπομπή μας με την πρώτη ομιλία του Πέτρου, ο οποίος από απλός ψαράς γίνεται αυτομάτως Απόστολος, γίνεται ένας σπουδαίος ερμηνευτής των γραφών.
Ο Απόστολος Πέτρος, λοιπόν, στην πρώτη του ομιλία. Η έκσταση αυτή, αγαπητοί φίλοι, παρουσιάζεται και στον Άγιο Ιωάννη της Αποκαλύψεως, εν πνεύματι λέει, και εν εκστάση βρίσκεται στη σπηλιά της Αποκαλύψεως. Όποτε επισκέπτεται το Άγιο Πνεύμα τον άνθρωπο, του δημιουργεί μια φοβερή κατάσταση, μια περίγραπτη κατάσταση που ελάχιστα μπορούμε εμείς οι θνητοί, οι αμαρτωλοί άνθρωποι να καταλάβουμε, ένα αίσθημα εφορίας, ένα αίσθημα εκστάσεως. Ανώτερη έκσταση από αυτή που μπορεί να νιώσει κανείς από τις συνηθισμένες καταστάσεις ανθρώπινες. Είναι η έκσταση του Θεού. Τώρα, κάτι άλλο πρέπει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι ο Παράκλητος είναι πρόσωπο. Είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητος. Δεν είναι ούτε ενέργεια, ούτε δύναμης, ούτε τίποτα από αυτά. Είναι πρόσωπο. Γι' αυτό λέγεται ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τρία πρόσωπα και μία ουσία. Αυτό είναι το μυστήριο της θεότητος, το οποίο οι αιρετικοί δεν μπορούν να παραδεχτούν. Γιατί είναι πρόσωπο? Διότι σφραγίζει με σφραγίδα δωρεάς αυτούς που βαπτίζονται. Διότι αναγεννά, κατοικεί μέσα μας, δίδει εντολές, δίδει χαρίσματα. Είναι πρόσωπο διότι διδάσκει, υπενθυμίζει, ελέγχει, οδηγεί στην αλήθεια, ομιλεί δια των προφητών, όπως λέμε και στο πιστεύω, το λαλίσαν δια των προφητών είναι το Άγιο Πνεύμα, εκλέγει επισκόπους μέσα στις εκκλησίες, παρηγορεί τον άνθρωπο και του δίνει πάσαν την αλήθεια. Κατευθύνει και ερευνά τα βάθη του Θεού και λαλεί δια των Αγίων. Πολλές φορές αυτό το Άγιο Πνεύμα επισκέπτεται εμάς τους ταπεινούς και μας δίνει μια χάρη, μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα, να αγαπάμε όλο τον κόσμο, να αγαπάμε τον Θεό. Και πολλές φορές μέσα από αυτή την έκσταση και αυτή τη χάρη κλαίμε από χαρά. Είναι τα δάκρυα τα ευλογημένα του Αγίου Πνεύματος, τα δάκρυα της αγάπης, τα δάκρυα της επισκέψεως. Όχι πως είμαστε άξιοι, αγαπητοί φίλοι, αλλά όλοι οι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί λαβαίνουμε μία μικρή σύσταση του Αγίου Πνεύματος. Ένα άγγιγμα με το δάχτυλό του μας κάνει ο Κύριος και αμέσως αισθανόμαστε αυτό το μεγαλείο, το απερίγραπτο που πολλές φορές αισθανόμαστε όταν εξομολογούμεθα, όταν κοινωνούμε, όταν είμαστε με τους εν Χριστώ αδελφούς και σε πολλές άλλες περιπτώσεις που γίνονται τα θαύματα του Κυρίου μας, τα θαύματα του Αγίου Πνεύματος, από θεραπείες και τόσα άλλα. Τότε μας πλησιάζει και μας εγγίζει λίγο η χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτό όχι επειδή το αξίζουμε, αλλά έτσι για να μας δείξει λιγάκι ότι υπάρχει, για να γευθούμε λίγο αυτό το μέλι, αυτή τη χαρά της πνευματικής εκστάσεως που χαρίζει ο Παράκλητος στους εκλεκτούς. Οι Άγιοι βέβαια το έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό και εκείνος ο οποίος βεβαίως, όπως μας λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, το είχε πάντοτε το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Κύριός μας. Εν αυτό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος, όλος ο Παράκλητος. Είπε ο Ιωάννης, είδα να κάθεται το Πνεύμα εν είδη περαιστεράς συνεχώς και αδιαλείπτος πάνω στον Ιησού Χριστό. Η μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου, του Βαπτιστού. Αλλά δίνει και καρπούς το Άγιο Πνεύμα, αυτό που κατέβηκε στο Ιππερό και φώτισε τους αγράμματους Αποστόλους και τους μετέβαλε σε θεηγόρους ρήτορες του Ευαγγελίου. Δίνει και χαρίσματα. Και τα λέει ο Απόστολος Παύλος τα χαρίσματα αυτά που δίδει επιγραμματικά. Η καρπή του Αγίου Πνεύματος μας λέει είναι η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πίστης, η πραότης και η εγκράτεια. Όλοι ξέρουμε τι πράγμα είναι η αγάπη. Αν αισθανόμαστε αγάπη, τότε πραγματικά ζούμε. Διότι όταν έχουμε μίσος μέσα μας, είμαστε νεκροί άνθρωποι. Αγάπη λοιπόν δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Χαρά. Και ποιος δεν θέλει τη χαρά? Όλοι οι άνθρωποι, αγαπητοί φίλοι, πασχίζουμε για λίγη χαρά. Αλλά δεν ξέρουμε οι περισσότεροι πώς θα τη βρούμε. Τη βρίσκουμε στα γλέντια, στις διασκεδάσεις,
Τη βρίσκουμε στην ανάγνωση ενός βιβλίου, σε ένα ταξίδι, σε παρέα με αγαπητά πρόσωπα. Κι όμως η χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα είναι ανυπέρβλητη, γιατί βρίσκεται και εδράζεται μέσα στην ψυχή. Όπως και η ειρήνη είναι ανυπέρβλητη, η ειρήνη του Χριστού που μας οδηγεί, που μας απαλλάσσει από το άγχος της ζωής. Η μακροθυμία είναι το να μην θυμώνει κανείς, το να συγχωρεί τους άλλους, να δίνει τόπο στην οργή, όπως λέει ο λαός. Αυτή είναι η μακροθυμία. Να μην αρπάζεται αμέσως με τους άλλους, παρά να τους συγχωρεί και να τους αφήνει μέχρι να καταλάβουν και οι ίδιοι το σφάλμα τους. Χριστώτης είναι το να μοιάσει κανείς με τον Χριστό. Αγαθοσύνη ξέρουμε τι είναι, πίστης ξέρουμε τι είναι, πράωτης ξέρουμε και εγκράτεια. Εγκράτεια στα πάντα. Στο φαγητό, στη γλώσσα μας, στην ψυχολογική μας ζωή, να είμαστε εγκρατείς, και στη σωματική, στα πάθη μας, να είμαστε εγκρατείς. Δίνει πνεύμα εγκρατείας, δίνει δύναμη εγκρατείας, να εγκρατεύεται ο άνθρωπος, να μην είναι ακρατής. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι εν ολίγης το Άγιο Πνεύμα του Θεού που μας δίδει όλα αυτά τα χαρίσματα. Τώρα, να πούμε και λίγα πράγματα θεολογικά. Λίγα, πολύ λίγα, όσα κανείς μπορεί να εννοήσει και να θυμάται. Το Άγιο Πνεύμα πέμπεται δια του Υιού, αλλά εκπορεύεται εκ του Πατρός. Αυτά είναι λέξεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε ποτέ, γιατί είναι τα θέσφατα και τα δόγματα, οι δογματικές αλήθειες της πίστεώς μας. Ο Χριστός, ο Υιός μάλλον, γεννάται εκ του Πατρός. Το Πνεύμα το Άγιο όμως εκπορεύεται. Και πέμπεται στον κόσμο δια του Ιησού Χριστού. Ο Πάπας δεν κράτησε αυτά τα λόγια και ξέπεσε σε αίρεση, λέγοντας ότι και το Πνεύμα το Άγιο προέρχεται, εκπορεύεται και εκ του Υιού, το γνωστό Φιλιόκβε. Είναι λάθος αυτό, πουθενά δεν βρίσκεται στις γραφές. Αντιθέτως, εμείς οι Ορθόδοξοι που έχουμε κάνει ανάλυση μέσω της γλώσσης, την οποία γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον, και είμαστε εμείς εκείνοι που μπορούμε να πούμε τις αλήθειες δογματικές, λέμε ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός και μόνον. Έτσι έχουμε τρεις τρόπους υπάρξεως του Θεού. Θα μου πείτε, είναι περίεργο το πώς ο Θεός υπάρχει με διαφορετικούς τρόπους, κι όμως είναι αληθές. Ο Πατήρ, ο οποίος είναι αυθύπαρκτος και αγέννητος, ο Υιός, ο οποίος είναι γεννητός εκ του Πατρός, γεννηθείς λέμε στο πιστεύον, έχει γεννηθεί δηλαδή από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων, όχι εν χρόνο, και το Άγιο Πνεύμα Παράκλητος, ο οποίος εκπορεύεται εκ του Θεού. Ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος, για να δώσει μία πιο απλή ερμηνεία πάνω στο θέμα, το πολύπλοκο και δύσκολο θέμα δογματικό της Αγίας Τριάδος, είπε: φανταστείτε τον ήλιο. Ο ήλιος είναι ένας, αλλά ήλιο λέμε και το φως, ήλιο λέμε και τη θερμότητα, ήλιο λέμε και τον πλανήτη, την πέτρα δηλαδή, τη διάπειρο αυτή ύλη που υπάρχει μέσα στο διάστημα. Και οι τρεις έννοιες, ο ήλιος όταν φωτίζει, λέμε θα κάτσω στον ήλιο, θα κάνω ηλιοθεραπεία ή θα ζεσταθώ στον ήλιο, είναι το ίδιο πράγμα, μόνο που έχει τρεις διαφορετικές υποστάσεις. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Πατήρ λοιπόν είναι ο ήλιος, ο Υιός είναι το φως το οποίο έρχεται από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα είναι η θερμότης. Κάπως ένα τέτοιο αντίστοιχο, όχι πως είναι ακριβές βέβαια, αλλά για να το καταλάβουμε απλά, είναι και η τρισήλιος θεότης μας. Και αυτό να μην μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί πραγματικά εδώ έχουμε και κάτι άλλο αντίστοιχο, τους τρεις τρόπους γενέσεως του ανθρώπου. Πώς γεννάται ο άνθρωπος? Όπως ξέρουμε εμείς και όπως γεννηθήκαμε εμείς από πατέρα και μητέρα, από άρσεν και θήλη. Όμως για θυμηθείτε, ο Αδάμ πώς γεννήθηκε? Με άλλο τρόπο.
Ο Αδάμ, αγαπητοί φίλοι, όπως καλά γνωρίζουμε, γεννήθηκε από το χώμα. Τον έπλασε από χώμα ο Θεός και εμφύσισε στους μικτήρας αυτού πνοή εκ της πνοής του. Φύσηξε το πνεύμα του Θεός και έγινε ζωντανό το χώμα. Ένας τρόπος λοιπόν γενέσεως δικός μας, όπως ξέρουμε εμείς, από πατέρα και μητέρα. Ο Αδάμ από χώμα και από πνοή Θεού και η Εύα από την πλευρά του Αδάμ. Αμέσως έχουμε τρεις διαφορετικές γεννήσεις. Αλλά έχουμε και μία άλλη γέννηση, υπερφυσική γέννηση, θεϊκή γέννηση, την ενσάρκωση του δευτέρου προσώπου του Υιού του Θεού, του Κυρίου μας, ο οποίος γεννήθηκε αμήτωρος στον ουρανό και απάτωρος στη γη. Εξ Αγίου Πνεύματος δηλαδή και εκ Μαρίας της Παρθένου. Να λοιπόν, πώς αμέσως έχουμε τρία διαφορετικά είδη γεννήσεως του ανθρώπου και μία του Θεανθρώπου Κυρίου μας, τέσσερα. Έτσι λοιπόν και ο Θεός έχει τους δικούς του τρόπους υπάρξεως. Και άλλα μυστήρια υπάρχουν στην θεολογία μας, αγαπητοί φίλοι, πώς ο Χριστός χωρίζεται και μένει αδαπάνητος μέσω σώματος και αίματος της Αγίας Κοινωνίας. Και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι αν σπάσεις έναν καθρέφτη σε 1000 κομματάκια, κάθε κομματάκι θα δείχνει το πρόσωπό σου. Έτσι με ένα άλλο ανάλογο μας δείχνουν το μέγα μυστήριο της Αγίας Κοινωνίας που ο Χριστός τεμαχίζεται αλλά δεν δαπανάται ποτέ, μένει πάντοτε ακέραιος. Είναι τα θέματα τα δογματικά τα οποία πρέπει να τα γνωρίζουμε και αναλόγως με τις γνώσεις που έχει ο καθένας και με τη δύναμη του νου του, πρέπει να εμβαθύνει στις γραφές και να τα διαβάζει. Θα μας τα ζητήσει ο Θεός, διότι ο άνθρωπος είναι νοήμων όν. Δεν υπάρχει δικαιολογία να πούμε ότι δεν τα γνωρίζαμε, δεν τα ξέραμε, δεν είμαστε κατατοπισμένοι. Πρέπει να είμαστε κατατοπισμένοι. Εδώ προσπαθούμε, με τις λίγες γνώσεις που έχουμε, αγαπητοί φίλοι, και με τη δύναμη του Θεού, να δώσουμε μερικές από αυτές τις απαραίτητες γνώσεις για τα θέματα της Ορθοδοξίας. Να λοιπόν, που ο Θεός έχει και αυτός τρόπους υπάρξεως, όπως και οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς τρόπους γενέσεως. Ο Θεός Πατήρ είναι άναρχος, ο Υιός είναι γεννηθής εκ του Πατρός προπάντων των αιώνων και ο Παράκλητος, ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα είναι εκπορευόμενο εκ του Πατρός. Έτσι λοιπόν, με αυτούς τους τρόπους υπάρχει, ή μάλλον η σωστή έκφραση δεν είναι υπάρχει ο Θεός, αλλά επάρχει ο Θεός. Όπως δεν λέμε υπάκουσον Κύριε της προσευχής μας, αλλά λέμε επάκουσον Κύριε. Έτσι ο Κύριος επάρχει και δεν υπάρχει, διότι δεν βρίσκεται κάτω από καμία αρχή. Βέβαια, η λέξη «υπάρχω» έχει άλλη έννοια όσον αφορά την ύπαρξη του Θεού. Αλλά αν την πάρουμε γραμματολογικά, «υπάρχω» θα πει «βρίσκομαι κάτω από κάποια αρχή». Ο Θεός όμως είναι ο ίδιος η αρχή και δεν βρίσκεται κάτω από καμία αρχή κανενός. Είναι παντοκράτορ, είναι αυτός που άρχει και είναι άναρχος ο Θεός, δίχως αρχή και τέλος. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία πρέπει, αγαπητοί φίλοι, κατά κάποιο τρόπο να τα έχουμε και εμείς υπόψη για να μπορούμε να βρισκόμαστε σε μια επαφή με τα μυστήρια της ζώσης θρησκείας, όπως είναι η δική μας εξαποκαλύψεως θρησκεία. Έρχεται λοιπόν το Άγιο Πνεύμα και αμέσως αρχίζει ένας αγώνας. Αρχίζουν οι κατήγοροι των Αποστόλων να τους κατηγορούν και να τους λένε ότι είναι μεθυσμένοι. Τους συλλαμβάνουν μετά την πρώτη ομιλία του Πέτρου, ο οποίος θέτει κατηγορό εναντίον των Ιουδαίων, οι οποίοι σταύρωσαν τον Κύριο και τους λέει «Αυτόν που οι προφήτες προφήτευσαν να έλθει, αυτόν εσείς άνδρες Ιουδαίοι, μη γνωρίζοντες
και μη εμβαθύνονται στο μυστήριο του Μεσσία, Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον εκαρφώσατε στο σταυρό του, στο ξύλο του σταυρού και τον εφωνεύσατε. Τους κάνει δηλαδή να συναισθανθούν τη θεοκτονία τους οι Εβραίοι. Και τότε πολλοί από αυτούς συναισθάνονται τη θεοκτονία τους και λένε στον Απόστολο Πέτρο, τι να κάνουμε λοιπόν μετά από αυτό που κάναμε το φρικτό έγκλημα για να σωθούμε. Και εκείνος τους είπε, μετανοήσατε, επιστρέψατε, ασπαστείτε σαν σωτήρα σας και δεχτείτε σαν σωτήρα σας τον Ιησού Χριστό και θα σωθείτε κι εσείς. Και εκείνη την ημέρα, μετά από την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, πίστευσαν 3.000 άνθρωποι. Μόνο σε μια μέρα, με μια ομιλία, την πρώτη ομιλία του ο Πέτρος, μετέστρεψε τις ψυχές 3.000 ανθρώπων. Αναλογιστείτε, αγαπητοί φίλοι, πόσο σπουδαίο είναι αυτό που έγινε. Αυτοί οι 3.000 άνθρωποι απετέλεσαν ήδη έναν πυρήνα μέσα στο Ιουδαϊκό έθνος, μέσα στην Ιερουσαλήμ, που από αυτούς σαν αλαισιδωτή αντίδραση και άλλοι πολλοί, πάρα πολλοί, άρχισαν να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, άρχισαν να πιστεύουν στο μεγαλείο της θεότητός Του, άρχισαν να βλέπουν τους Αποστόλους να συνομιλούν με τον Ιησού Χριστό, να τον έχουν δίπλα τους, κοντά τους, να τον βλέπουν στα οράματά τους, να τους στέλνει αγγέλους, όπως έστελνε πολλές φορές στον Απόστολο Πέτρο και στον Απόστολο Παύλο, για να τους πει ποια θα είναι η επομένη κίνησή τους. Και δεν έλειψαν βέβαια οι αντιδράσεις εκ μέρους του Ιερατείου, εκ μέρους των Φαρισαίων, των Σταυρωτών του Κυρίου μας. Έκαναν συμβούλιο, κάλεσαν τον Πέτρο και τους Αποστόλους και τους είπαν να πάψετε να μιλάτε για το όνομα αυτό. Να μιλάτε μεν, αλλά μην αναφέρετε το όνομα Ιησούς Χριστός. Και τότε ο Πέτρος είπε εκείνη τη μεγαλειώδη φράση, «Δι πειθαρχήν Θεό παρά ανθρώπης», που είπαν κάποτε και οι αρχαίοι Έλληνες, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης. Περισσότερο πρέπει να υπακούμε στις εντολές του Θεού παρά στις εντολές των ανθρώπων. Δεν μπορούμε λοιπόν, Φαρισαίοι, σύνεδροι, αρχιερείς, γραμματείς, Φαρισαίοι, να υπακούμε σε εσάς, θα υπακούσουμε στη φωνή της συνείδησή μας, θα υπακούσουμε στις εντολές του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος γι' αυτό σταυρώθηκε, ανέβη στο σταυρό και αναστήθηκε, για να μας δώσει την εντολή μετά στο υπερό, σπεύσατε, πορεύεστε εις πάντα τα έθνη και κηρύξατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις πάσαν την οικουμένην. Και βγήκε ο φθόγκος αυτός εις πάσαν την οικουμένην. Διεσπάρισαν οι Απόστολοι, άλλοι έμειναν στο Ισραήλ, άλλοι πήγαν στη Ρώμη, άλλοι ήρθαν στην Ελλάδα, άλλοι πήγαν στην Περσία, άλλοι πήγαν στην Αίγυπτο, άλλοι πήγαν στην Κρήτη, άλλοι στην Κύπρο, άλλοι στην Ευρώπη, μάλιστα ο Άγιος Αριστόβουλος, άλλοι στην Ισπανία. Ο Απόστολος Παύλος έφτασε μετά από τόσες περιοδίες στη Μικρά Ασία και στην Ελλάδα, έφτασε μέχρι τη Ρώμη, όπου έμεινε 2-3 χρόνια και εκεί εκήρυτε ανενόχλητα το Λόγο του Θεού. Διότι, όπως ξέρετε, τον Απόστολο Παύλο ζήτησαν να τον φωνεύσουν πολλές φορές οι Εβραίοι. Και όπως λέει ο ίδιος, τους ξέφυγα την τελευταία στιγμή, τους ξέφευγα δια θαυματουργικού τρόπου. Ο Κύριος με προφύλαγε και τους ξέφευγα πάντοτε μέσα από τα χέρια, διότι αυτοί είχαν ορκιστεί να μην φάνε και να μην πιούνε μέχρι να εξοντώσουν τον Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο. Τόσο πολύ τον είχαν τόσο μίσος εναντίον του και τόση κακία εναντίον του. Όμως, με τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Παρακλήτου, οι Απόστολοι έφεραν σε πέρας το έργο τους. Αυτό που τους ανέθεσε ο Κύριος. Κατάφεραν να φωτίσουν όλη την ανθρωπότητα, την τότε γνωστή ανθρωπότητα. Μέχρι των Ινδιών έφτασαν. Ο Απόστολος Θωμάς έφτασε μέχρι των Ινδιών, όπου με τη δύναμη του Παρακλήτου που έλαβε το Άγιο Πνεύμα την Πεντηκοστή,
εκήρυξε στη γλώσσα των Ινιδών τον Ιησού Χριστό και έπεισε μετά από περιπέτειες πολλές τον βασιλέα εκεί των Ινιδών. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες σε ποια πόλη των Ινιδών πήγε, αλλά τότε υπήρχαν μεγάλα βασίλεια. Έναν μεγάλο βασίλειο λοιπόν των Ινδών, ίσως η μισή Ινδία να ήταν τότε εκεί, στο βασίλειο αυτό επίστηκε ασπάστητο και το χριστιανισμό. Ίσως για ένα χρονικό διάστημα, διότι πάλι μετά, και σήμερα οι Ινδοί είναι, έχουν πυρήνες και Ορθοδόξων, αλλά περισσότερο δυστυχώς Καθολικών. Οι Δυτικές Ινδίες που ήταν εκτίσεις των Πορτογάλων από την Γκόα, το Βάσκο ντε Γκάμα, τη Βομβάη, είναι χριστιανοί. Κάποτε λοιπόν έγιναν και οι Ινδοί χριστιανοί, πήραν το χριστιανικό μήνυμα. Τώρα, τι μεσολάβησε και έγιναν πάλι Ινδουιστές και οι Πακιστανοί είναι Ισλαμιστές, μουσουλμάνοι. Αυτά τα ξέρει η ιστορία και θα κρίνει ο Κύριος κατά πόσον υπεύθυνοι είναι και αυτοί αφού έλαβαν το μήνυμα, το χριστιανικό μήνυμα και ασπάστηκαν ένα διάστημα οι προπάτορές τους στο χριστιανισμό, γιατί έμειναν σήμερα τόσο λίγοι Ινδοί να είναι χριστιανοί. Ίσως φταίμε κι εμείς, διότι δεν κάναμε το σωστό ιεραποστολικό έργο. Δεν συνεχίσαμε επαξίως, θα λέγαμε, το έργο των Αποστόλων. Έγινε μεγάλο έργο βέβαια και οι Έλληνες, εμείς οι Έλληνες, είμαστε εκείνοι οι οποίοι διαδώσαμε το χριστιανισμό στην Ευρώπη. Πήραμε το Πνεύμα το Άγιο από τα χέρια των Αποστόλων και ο Θεός μας έδωσε πλουσιοπάροχα σοφία και δύναμη αποστολικού έργου. Πάλι βεβαίως, ο Κύριος θα κρίνει την απόδοση που είχαμε και τη μηδαμινή σχεδόν απόδοση που έχουμε σήμερα. Γιατί πάλι εμείς θα πρέπει να φέρουμε το φορτίο μιας νέας ιεραποστολής στα πέρατα μιας ανθρωπότητος η οποία μαστίζεται από την άγνοια, την αθεία, τη νέα εποχή, τον παγανισμό, την ειδωλολατρία. Όλος ο πλανήτης μέσω των σιωνιστικών μηνυμάτων, μέσω των μηνυμάτων των ανθρώπων του σκότους που έχουν την τεχνολογία, το διάστημα, τα πυρηνικά, τα πετρέλαια και κυρίως τις τράπεζες και την πληροφορία, την τράπεζα πληροφοριών, διακινούν σήμερα αντί για το χριστιανικό πνεύμα, το σατανικό πνεύμα. Ποιος, αγαπητοί φίλοι, θα σπάσει αυτή την αλυσίδα σατανικής επελάσεως των σατανιστών πάνω στον πλανήτη? Η μικρή Ελλάδα, της οποίας η καρδιά χτυπάει ορθόδοξα. Γι' αυτό είναι μεγάλο το ιεραποστολικό έργο που ανοίγεται μπροστά μας, μπροστά στους νέους Έλληνες, στους νεοέλληνες αδελφούς μας, οι οποίοι πρέπει να πάρουν τη σκυτάλη και να γίνουν πάλι οι νέοι Απόστολοι των Εθνών. Να μιμηθούμε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου Πέτρου, να βγούμε. Και τότε ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου φίλοι, έπαιρναν ένα ραβδί και ζωνόντουσαν σφιχτά στη μέση τους και είχαν και ένα κομμάτι ψωμί στο δυσάκι τους και πήγαιναν για να δημιουργήσουν το χριστιανικό κίνημα, να κάνουν γνωστό το Χριστό στα πέρατα της γης. Σήμερα ίσως δεν χρειάζεται να πάρουμε αεροπλάνα, καράβια και να πάμε εκεί. Ίσως και αυτό χρειάζεται, αλλά σήμερα υπάρχουν άλλοι τρόποι επικοινωνίας των ανθρώπων. Η θέληση να υπάρχει, η βούληση να υπάρχει και ο φωτισμός του Κυρίου μας μέσω του Παρακλήτου που είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών για να βγει πάλι μπροστά η Ελλάδα σαν μια νέα αποστολική χώρα, η καρδιά της Ορθοδοξίας. Διψούν οι Βαλκάνοι οι λαοί, διψούν οι Ρώσοι να επαναφωτιστούν και να επαναφωτίσουν την ανθρωπότητα. Να ενωθούμε πάλι, να γίνουμε ένα σώμα, μία ψυχή, κύτταρα της Εκκλησίας του Χριστού μας. Αυτό είναι το μεγάλο όραμα σήμερα που
που διακατέχει τις ψυχές και τις προσδοκίες όλων των ευγενών ψυχών των Ορθοδόξων Χριστιανών όπου γης. Και γι' αυτό το όραμα αγωνίζονται οι επίσκοποι, οι αρχιεπίσκοποι, οι πατριάρχες και οι ιερείς μας. Θα πρέπει αυτό το μήνυμα να κυριαρχήσει σήμερα, να ξαναγίνει η Ελλάδα αποστολικό έθνος. Είναι έθνος ηρώων και μαρτύρων. Να ξαναβγεί μπροστά στην Ιεραποστολή και να δώσει το μήνυμα, το νέο μήνυμα, το μήνυμα της αναζωογονήσεως του αισθήματος, του χριστιανικού αισθήματος. Με τη δύναμη του Σταυρού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, να κηρύξει Ιησού εσταυρωμένο πάλι σε μια παγανιστική ανθρωπότητα, σε μια ανθρωπότητα που ζει στο σκοτάδι, στον αθεϊσμό, στο μίσος, στην παραπλάνηση. Ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, όπως λέμε στην προσευχή, να δεόμεθα να έλθει, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, να κατοικήσει μέσα μας και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και να γίνει πλυντήριο των ψυχών μας και των σωμάτων μας, να μας καθαρίσει με το ζωηφόρο πυρ της θεότητός του και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών και να σώσει τις ψυχές μας, να βρούμε σωτηρία μετά από έναν χριστιανικό αγώνα σε αυτή τη γη, διότι το σπουδαιότερο πράγμα που έχει να κάνει κανείς είναι να σώσει την ψυχή του και να βοηθήσει τους συνανθρώπους του να βρουν και αυτοί το χριστιανικό, τον ορθόδοξο δρόμο της σωτηρίας, για να προχωρήσουμε έτσι στην αιωνιότητα όλοι ευτυχείς, με αγάπη, με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι η ειρήνη, η εσωτερική ειρήνη, η ειρήνη του Χριστού, γιατί ο Χριστός δίνει την αληθινή ειρήνη της ψυχής, αγαπητοί φίλοι. Και όχι αυτές οι διεθνείς συνθήκες ειρήνης, ούτε τα σήματα και τα κινήματα ειρήνης που γίνονται στον πλανήτη. Αυτά είναι επιφανειακά, πολιτικά. Δεν έχουν τη δύναμη να εμπνεύσουν τους ανθρώπους. Μόνο ο Χριστός έχει τη δύναμη, αλλά και την χάρη μπορεί να δώσει για να ειρηνεύσει μέσα η καρδιά του ανθρώπου. Και αν κάθε άνθρωπος έχει ειρήνη μέσα στην ψυχή του, τότε είναι σίγουρο, αγαπητοί φίλοι, ότι και ο κόσμος θα γίνει ειρηνικός. Αν απέτυχαν όλα τα συστήματα, τα πολιτικά, κοινωνικά συστήματα, αν απέτυχαν όλες οι επαναστάσεις, η γαλλική, η ρωσική και τόσες άλλες επαναστάσεις του Μεξικού και τόσες άλλες, είναι γιατί δεν στηρίχθηκαν σε αυτή την ειρήνη του Χριστού, αλλά στηρίχθηκαν σε κοινωνικούς θεσμούς, οι οποίοι είναι επιφανειακοί. Μόνο ο χριστιανισμός, μπορεί να αναγεννήσει το πνεύμα και την ψυχή του ανθρώπου. Γιατί έχει τον Παράκλητο, έχει τη δύναμη, την έξωθεν του κόσμου δύναμη, τη θεϊκή δύναμη μπορεί να μας δημιουργήσει αυτή την αναγέννηση. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα της Πεντηκοστής. Να το ανακεφαλαιώσουμε λίγο. Ο Κύριος μιλάει στους μαθητές. Τους λέει ότι θα φύγει. Λυπούνται, αρχίζουν να κλαίνε. Τους παρηγορεί. Μην κάνετε έτσι. Εγώ θα είμαι πάντα μαζί σας. Όπου θα είστε συναγμένοι, δύο ή τρεις, θα είμαι ανάμεσά σας. Θα σας στείλω τον Παράκλητο, θα σας στείλω παρηγοριά. Δεν θα σας αφήσω έτσι, ορφανούς. Θα έχετε παρηγοριά μέσα σας, θα αισθανόσαστε μέσα σας την παρηγοριά της θεότητος. Γι' αυτό λέγεται και Παράκλητος, παρηγορητής δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο. Τους έστειλε, κατάπεμψε το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος.
και έμειναν πράγματι ευχαριστημένοι μαθητές και όλες τις ημέρες της ζωής τους είχαν επικοινωνία με το Θεό μέσω του Αγίου Πνεύματος και ήταν πανταχού παρών όλη η Αγία Τρίας και ο Πατήρι και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο Θεός είναι, όπως είπαμε, τρία πρόσωπα, μία ουσία. Έχουμε λοιπόν την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή, να φωτίζει τους Αποστόλους και να οδηγεί την Εκκλησία σε όλη την αλήθεια. Και δεν είναι παράξενο μερικές φορές, αγαπητοί φίλοι, όταν και ο δικός μας ο πνευματικός βλέπουμε πολλές φορές σαν να γνωρίζει μερικά πράγματα τα οποία εμείς δεν του έχουμε ακόμα πει. Και αυτό οφείλεται στον Παράκλητο που φωτίζει τον πνευματικό να μας δώσει τις εντολές που πρέπει να έχουμε. Ο πνευματικός λοιπόν πολλές φορές χάριν ημών φωτίζεται από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό είναι μυστηριακή η σχέση με τον πνευματικό μας. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει αυτό, να διαβάζει τη σκέψη μας και να λέει αυτά τα πράγματα που θέλουμε να του πούμε εμείς. Πώς γίνεται αυτό? Μέσω του Παρακλήτη που τον φωτίζει και του δίνει τις κατάλληλες. Γι' αυτό τα κάνουμε υπακοή στον πνευματικό μας, κερδίζουμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά κερδίζουμε. Να λοιπόν πώς δρά ο Παράκλητος μέσα στη ζωή μας, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο πρέπει να παρακαλούμε πάντοτε να αρδεύει, να ποτίζει την ηθική μας ξηρασία, να αναζωογονεί την πίστη μας, να ρίχνει ξύλα στη φωτιά της ψυχής μας για να βλέπουμε περισσότερο το Θεό, να είμαστε κοντύτερα στο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, που λέει και ο Κυριός μας. Είναι το Πνεύμα της αληθείας και όποιος δεν καταλαβαίνει το Ευαγγέλιο είναι επειδή ακριβώς δεν έχει μέσα του αυτό το Πνεύμα της αληθείας, αλλά έχει το Πνεύμα της πλάνης, το Πνεύμα του Σατανά. Οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν το Ευαγγέλιο, που δεν το εννοούν, που δεν ξέρουν, δεν θέλουν, αλλά και δεν εννοούν πραγματικά εις βάθος τι είναι το Ευαγγέλιο, τι είναι η θυσία του Κυρίου, είναι ακριβώς ότι είναι άγευστοι του Αγίου Πνεύματος και δεν τους μιλάει στην καρδιά ο Λόγος του Θεού. Βρίσκονται στην παραπλανητική οδό, στην οδό του διαβόλου. Ήδη βρίσκονται υπό την επίρρεια του σατανικού πνεύματος. Ας το προσέξουμε αυτό, διότι όποιος άνθρωπος δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, αναγκαστικά βρίσκεται μέσα στο Πνεύμα του διαβόλου. Ας παρακαλούμε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, το τρίτο πρόσωπο της Θεότητος, να μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια και να βρίσκεται κάθε ώρα και στιγμή κοντά μας, ούτως ώστε να παίρνουμε δύναμη και να οδηγηθούμε και σαν χώρα και σαν έθνος, αλλά και σαν άνθρωποι, σαν ψυχές, στον Παράδεισο του Κυρίου μας και να απολαύσουμε την αιώνιό του Βασιλεία. Να είστε καλά αγαπητοί φίλοι, μέχρι την επόμενή μας εκπομπή, όπου θα συζητήσουμε πάλι για την Ορθοδοξία μας, που είναι ο διακαής πόθος και η αγάπη της ψυχής μας, η Ορθοδοξία, για να αφυπνιστούμε, να σηκωθεί επάνω, να γερθεί ο λέων αυτός που λέγεται Ορθόδοξος ελληνικός λαός. Είναι το λιοντάρι αυτό που θα αντιμετωπίσει πάλι τους εχθρούς, τους βαρβάρους, εκείνους που μας κάνουν τους φίλους, αλλά τελικά δεν είναι. Χρειαζόμαστε λοιπόν την άνωθεν βοήθεια. Εύχομαι Παράκλητος, το Πνεύμα της αληθείας, να φωτίζει πάντα σημάς. Χαίρετε εν Κυρίω.